Σαν σήμερα 26 Νοεμβρίου του 1925 στις 9 το πρωί θανατώθηκαν δια απαχωνισμού δύο ανώτεροι αξιωματικοί, ο ένας του στρατού και ένας της χωροφυλακής, με απόφαση του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, επειδή οι δύο άνδρες άρπαξαν από το δημόσιο ταμείο 25 εκατομμύρια δραχμές. Ο λόγος για τον αντισυνταγματάρχη του στρατού Διονύσιο Δρακάτο και τον ομοιόβαθμό του της χωροφυλακής Ιωάννη Ζαριφόπουλο. Καταδικάστηκαν σε θάνατο από έκτακτο δικαστήριο στις 24 Νοεμβρίου του 1925 και εκτελέστηκαν δύο ημέρες αργότερα στο Γουδί. Για την ιστορία σημειώνουμε ότι ο Θεόδωρος Πάγκαλος, που εμφανιζόταν ως αμήλικτος τιμωρός των καταχρηστών του δημόσιου χρήματος, θα κατηγορηθεί μετά την πτώση του για πλήθος οικονομικών σκανδάλων. Σαν σήμερα το 1957 πεθαίνει στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών από καρδιακή ανεπάρκεια σε ηλικία 74 ετών ο πρώην Πρωθυπουργός Πέτρος Βούλγαρης. Γεννήθηκε στις 13 Ιουλίου του 1883 στην Ήδρα, σπούδασε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και έφτασε μέχρι το βαθμό του αντιναβάρχου. Κατά τη διάρκεια της κατοχής μετέβη στη Μέση Ανατολή, όπου διορίστηκε Υπουργός Αεροπορίας στην εξόριστη ελληνική κυβέρνηση του Εμμανουήλ Τσουδερού. Το 1944 το ανατέθηκε η αρχηγία του στόλου και την ίδια χρονιά κατέστειλε το κίνημα του ναυτικού στη Μέση Ανατολή. Παρέμεινε αρχηγός του στόλου έως τον Απρίλιο του 1945, οπότε του ανατέθηκε η Πρωθυπουργία, την οποία διατήρησε έως τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου. Η κηδεία του έγινε στη Μητρόπολη Αθηνών, του αποδόθηκαν δε τιμές εν ενεργεία Πρωθυπουργού. Τη δεκαετία του 60 η εκπαιδευτική κοινότητα ζητούσε αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 15% του κρατικού προϋπολογισμού και δωρεάν εκπαίδευση για όλους τους πολίτες. Το σκηνικό για την καθιέρωση της δωρεάν παιδείας επιχείρησε να αλλάξει η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος εκτός από πρωθυπουργός ήταν και υπουργός παιδείας. Το 1964 ψηφίστηκε στη Βουλή το νομοθετικό διάταγμα 4379, που είχε επεξεργαστεί ο ακαδημαϊκός Ευάγγελος Παπανούτσος ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Έτσι, στο πλαίσιο της καθιέρωσης της δωρεάν παιδείας, σαν σήμερα αρχίζουν οι πρώτες εγγραφές φοιτητών και σπουδαστών στις ανώτατες σχολές χωρίς την καταβολή διδάκτρων. Σε ένα παμπάλαιο κτίριο στεγάζεται ως τα σήμερα η Εθνική μας Πινακοθήκη, που περιλαμβάνει τα σημαντικότερα έργα κορυφαίων Ελλήνων καλλιτεχνών. Σε λίγο όλα αυτά τα έργα τέχνης, ένας ολόκληρος θησαυρός από ελαιογραφίες, υδατογραφίες, σχέδια, χαρακτικά, γλυπτά, θα στεγαστούν στο νέο μέγαρο της Εθνικής Πινακοθήκης. Το νέο πολυόροφο κτίριο εθεμελίωσε ο Πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου, ο οποίος εξήγηλε κατόπιν τα κυβερνητικά μέτρα για τις τέχνες και τα γράμματα. Στην αίθουσα του Ανωτάτου Συμβουλίου Αέρος, οι Υπουργοί Συντονισμού Εθνικής Αμήνης και Οικονομικών, κύριοι Παπαλιγούρα, Σαβέροφ και Δεβλέτογλου, υπέγραψαν τις συμβάσεις για την ίδρυση ελληνικής αεροπορικής βιομηχανίας. Τις συμβάσεις υπέγραψαν επίσης και οι εκπρόσωποι των 5 αντισυμβαλλομένων εταιριών. Το έργο αυτό, που στηρίζεται στη νεότατη τεχνολογία, θα στοιχήσει 4 δισεκατομμύρια. Η εταιρεία θα λειτουργεί κατά τις αρχές της ιδιωτικής οικονομίας. Σε πολύ μικρό διάστημα, η ελληνική αεροπορική βιομηχανία θα καταστεί πλέον πλήρης και σύγχρονη βιομηχανία στο είδος της, όχι μόνο στην περιοχή της Ευρώπης, αλλά ολοκλήρου του κόσμου. Θα παραδώσουμε ένα έργο στην ελληνική κυβέρνηση και στον ελληνικό λαό, για το οποίο θα είναι υπερήφανος, τόνισε ο κύριος Θουμ, εκπρόσωπος των 5 εταιριών. Εορτασμός της Εθνικής Αντίστασης. Εκεί, 26 Νοεμβρίου 1989, ενωμένοι μπροστά στην ιστορική γέφυρα του Γοργοπόταμου, βρέθηκαν οι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας του τόπου, οι οργανώσεις των βετεράνων της Εθνικής Αντίστασης και πλήθος κόσμου. Για πρώτη φορά ο εορτασμός της Εθνικής Αντίστασης ήταν ενωτικός. Την Οικουμενική Κυβέρνηση εκπροσώπησαν 4 υπουργοί. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Κατριβάνος, που χαιρέτησε και κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους της κυβέρνησης, ο Υπουργός Πεχοδέ Κώστας Λιάσκας, ο Υπουργός Μεταφορών Άκης Τσοχαντζόπουλος και ο Αναπληρωτής Υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης. Παραβρέθηκαν επίσης και κατέθεσαν στεφάνια η βουλευτής Βυργινία Τσουδερού από τη Νέα Δημοκρατία, ο βουλευτής Ευάγγελος Γιαννόπουλος από το ΠΑΣΟΚ, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Γρηγόρης Φαράκος, εκπρόσωποι άλλων κομμάτων και ο Άγγλος Πρέσβης.